γιατρούς του κόσμου. Ήταν το πρώτο υπνοτήριο που έγινε στην Αθήνα πριν από κάποια χρόνια. Καλύπτει κάθε βράδυ περισσότερους από 50 ανθρώπους, αναλόγως και με τις συνθήκες. Σε ακραίες συνθήκες μπορούμε να μπουν και περισσότεροι. Συνήθως είναι γύρω στους 50. Και η πλειοψηφία τους είναι Αθηναίοι μεγάλης ηλικίας, άνθρωποι Έλληνες, οι οποίοι για κάποιο λόγο μείνανε για κάποιο διάστημα στον δρόμο. Μάλιστα. Το προσωπικό που απασχολείται εδώ πέρα. Τι ειδικότητες είναι? Το προσωπικό είναι κοινωνική λειτουργή, είναι φροντιστές, είναι καθαριστές. Να πούμε ότι είναι ένα υπνοτήριο. Δηλαδή έχει τη λογική ότι το πρωί αδειάζει, καθαρίζει και επαναλειτουργεί μετά τις 4. Βλέπουμε ο χώρος είναι αρκετά φωτεινός, διαμπερής, αερίζεται επαρκώς. Μπορούμε να δούμε και να κάνει και την κίνηση κάμερα, να δούμε βέβαια και τις κλίνες που υπάρχουν. Όπως επίσης έχει και κλιματισμό από ό,τι βλέπω. Έτσι. Το να είναι κανένας άστεγος δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζει σε συνθήκες αξιοπρέπειας. Αυτό είναι δεδομένο για τους γιατρούς του κόσμου. Φροντίζουν αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν όπως θα μπορούσαν να είναι, ας πούμε, στο σπίτι τους. Επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν τα κατάφεραν κάποια στιγμή στη ζωή τους και μείναν στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τους φροντίζουμε. Άρα, για μας το σημαντικότερο είναι να είναι καλές συνθήκες. Κάθε απόγευμα έρχονται, έχουν στο δίκτυο, μπορούν επίσης να έχουν κάποιο συσίτιο. Και το βράδυ, το απόγευμα μπαίνουν, έχουμε ένα χώρο στον οποίο μπορούν να μένουν, να πίνουν καφέ, να πλένονται, ναι, και συνέχεια κοιμούνται. Έχουμε μια. Γιώργο, αν με ακούς, έχει μια αίσθηση για πόσες κλίνες μιλάμε σε όλη την Ελλάδα? Για πόσες κλίνες μιλάμε σε όλη την Ελλάδα που παρέχονται? Και να συμπληρώσω, Γιώργο. Νομίζω ότι είναι μερικές χιλιάδες. Δεν έχω ακριβώς τα στοιχεία, δεν το ξέρω. Ναι. Γιώργο Καριωτάκη, επειδή έχεις δίπλα στον κύριο Κανάκη, ο οποίος ξέρουμε και το ρόλο του και την προσφορά του στους γιατρούς του κόσμου, και επειδή ο χώρος που βλέπουμε τώρα είναι μεν υποδειγματικός, αλλά οι εικόνες που είδαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες καθόλου υποδειγματικές δεν ήταν, με τον τρόπο που περνούν οι πρόσφυγες στους διάφορους χώρους με τα χιόνια. Λοιπόν, ο κύριος Κανάκης έχει μια πλήρη εικόνα και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα ότι έρχεται πακτολός χρημάτων στη χώρα μας και ότι αυτά τα χρήματα δεν αξιοποιούνται, δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει. Μια κουβέντα από τον κύριο Κανάκη, γιατί έχει την εικόνα. Ναι. Η ερώτηση από την Ένα Κασιμάτη είναι ότι έρχεται πακτολός χρημάτων από την Ευρώπη για την σύσταση και την δομών τέτοιων και την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουμε με τους πρόσφυγες, και όμως αυτά δεν αξιοποιούνται. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Εγώ δεν θα έλεγα, δεν βλέπω κάποιο πακτολό. Μην μπερδεύουμε χρήματα που προέρχονται για τις προσφυγικές ροές και που είναι πολύ συγκεκριμένα και δίνονται με συγκεκριμένο τρόπο με χρήματα που είναι αντιμετώπιση για τα κοινωνικά προβλήματα των Ελλήνων. Στο συγκεκριμένο καλυπτόταν από το ΕΣΠΑ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κενό που μας δημιουργεί όλους μια ανησυχία μέχρι να περάσει στις περιφέρειες με τον νέο σχεδιασμό. Δεν θα μίλαγα για πακτολό, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι οι δομές, είναι οι άνθρωποι που το κάνουν και είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Επομένως, εγώ νομίζω ότι εκείνο που χρειαζόμαστε είναι καλύτερος προγραμματισμός. Ναι. Αυτό μπορεί να το πει η κυβέρνηση, όχι εμείς. Και οι οργανώσεις οι οποίες κάνουν ό,τι κάνουν, η κάθε μία να μπορεί να λογοδοτεί συγκεκριμένα. Σας ευχαριστούμε. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Καλή σας μέρα. Ευχόμαστε καλή δουλειά. Ευχαριστούμε και για την προσφορά σας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, αλλά βοηθήσαμε ανθρώπους που ήταν πραγματικά σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καλημέρα. Για όλα. Πραγματικά είναι γεωμετρική αύξηση των αστέγων.